Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο vlog μου. Σήμερα το θέμα μας είναι γαλλικά μακαρόν. Θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε το αγαπημένο μου γλυκό. Δηλαδή ένα από τα αγαπημένα μου. Μου αρέσουν πολλά γλυκά. D'accord. Στα γαλλικά σημαίνει εντάξει. Πριν αρχίσουμε, θα σας πω λίγα πράγματα για το τι είναι το παραδοσιακό γαλλικό μακαρόν. Είναι ένα ελαφρύ και αφράτο γαλλικό σάντουιτς μπισκότου που φτιάχνεται σε πολλές γεύσεις. Και το καλύτερο, όλα γίνονται με διαφορετική γλυκιά γέμιση. Γι' αυτό σκέφτηκα να σας δείξω πώς τα φτιάχνουμε. Δηλαδή, σκέφτηκα να μάθω κι εγώ πώς τα φτιάχνουμε. Την ίδια στιγμή, γιατί δεν τα έχω ξαναφτιάξει. Είμαστε στην ίδια μοίρα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τα εξής. 3 τέταρτα του φλιτζανιού ζάχαρη. 3 τέταρτα του φλιτζανιού σκόνη αμυγδάλου. 2 μεγάλα ασπράδια σε θερμοκρασία δωματίου. Μια πρέζα αλάτι. 1 τέταρτο του φλιτζανιού άχνη ζάχαρη. 3 τέταρτα του φλιτζανιού μαρμελάδας μέουρο. Μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα αμυγδάλου. Λοιπόν, θερμαίνουμε το φούρνο σας στους 150 βαθμούς. Προσέξτε, ζητήστε βοήθεια από έναν ανήλικα γι' αυτό. Μετά, βάζουμε τη ζάχαρη και τη σκόνη αμυγδάλου, περνώντας τα από το κόσκινο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούνται σβόλοι έτσι. Μετά, τα ανακατεύουμε όλα μαζί απαλά. Μετά, πάρτε 2 ασπράδια. Έβγαλα ήδη τους κρόκους. Αυτό ήταν δύσκολο. Έπρεπε να κάνω ξεχωριστό vlog. Έσπασα 6 αυγά μέχρι να τα καταφέρω. Όμως δεν τα χαράμισα. Έφτιαξα μια ομελέτα με αυτά. Τέλος πάντων, παίρνουμε 2 ασπράδια, βάζουμε μια πρέζα αλάτι και μετά τα χτυπάμε. Λοιπόν, διάβασα πως αν το κάνεις σωστά, αναποδογυρίζεις τον μπολ και τα ασπράδια δεν θα πέσουν. Ήταν σκέτη αποτυχία. Εντάξει, πάμε πάλι από την αρχή. Ξαναρχίζω. Μακαρόν μέρος de. Το 2 στα γαλλικά. Τα-τα! Le malaxeur. Το μίξερ. Θα δοκιμάσουμε να ανακατέψουμε με αυτό. Ωραία. Ανακατεύουμε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν λία και σφιχτά. Ναι! La victoire! Νίκη! Επιτυχία! Και τώρα ανακατεύουμε απαλά το αλεύρι και το μείγμα ζάχαρης. Πρέπει να το κάνουμε αργά-αργά για να μην γίνουν σβόλοι. Να, έτσι. Μετά βάζουμε το μείγμα του μακαρόν σε ένα κορνέ. Μετά κάνουμε στο ταψί μικρά μπαλάκια. Αφήστε κενό ανάμεσά τους γιατί στο φούρνο θα απλωθούν και δεν θέλουμε να ενωθούν και να γίνουν ένα τεράστιο μακαρόν. Ή θέλουμε. Ίσως την άλλη φορά. Και μετά τα αφήνουμε να ξεκουραστούν 20 λεπτά. Λέει ότι η όψη τους πρέπει να είναι ξερή και λαμπερή. Εντάξει, ναι, λαμπερή. Λοιπόν, βάλτε τα στο φούρνο και ψήστε τα για περίπου 20 λεπτά. Στο μεταξύ, το αγαπημένο μου μέρος, η γλυκιά γέμιση. Λοιπόν, θα πάρουμε τη μαρμελάδα μας και θα την ανακατέψουμε με το εκχύλισμα αμυγδάλου. Μόλις τα μακαρόν κρυώσουν, θα πάρουμε τη γέμιση και θα τη βάλουμε στη λεία επιφάνεια ενός μπισκότου και μετά θα το σκεπάσουμε με άλλο μπισκότο. Βουαλά! Μακαρόν αμυγδάλου με σμέουρα! Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή και να γραφτείτε στο vlog. Νομίζω την επόμενη φορά θα καλέσω μερικούς φίλους για διαγωνισμό πίτσας. Θετική ενέργεια! Πολύ καλό. Νόμιζα ότι είχα φτιάξει περισσότερα. Chelsea!